Βατικανό, Οκτώβριος του 2015 και μπροστά μας αυτό το όμορφο δίπτυχο η Αγία Κατερίνη και η Θεοτόκος η Παναγία του Κύκου 1650 περίπου, το όμορφο δίπτυχο στην Πινακοθήκη του Βατικανού και αμέσως μια παράσταση της Θεοτόκου του τύπου των Βλαχερνών 17ος αιώνας 1650 και πάλι άλλες εικόνες που υπάρχουν στην αίθουσα των με τα βυζαντινών εικόνων, αυτή η έξοχη γέννηση του Χριστού η οποία είναι και με βυζαντινά και με δυτικά στοιχεία, ο Άγιος Φραγκίσκος και η Θεοτόκος στον τύπο περίπου της καθολικής παραστάσεως όπως την φτιάχνουν στην Ιταλία και άλλο πάλι όμορφο τρίπτυχο και άλλο ένα, τα περισσότερα είναι ρωσικά, ρωσικές μινιατούρες και αυτό το όμορφο και μεγάλο τέμπλεο του 17ου αιώνα προέρχεται από τη Ζάκυνθο με τις δεσποτικές εικόνες, είναι επιχρυσωμένο και ξυλόγλυπτο και έχει βρεθεί στην Πινακοθήκη του Βατικανού στην αίθουσα ένας ωραιότατος Χριστός ρωσικής προελεύσεως του 1750 αυτός ο Χριστός και άλλα μικρά τρίπτυχα με παραστάσεις και με εορτές του μηνολογίου και των μηνών εορτές, δίπτυχα μικρά τα οποία παρουσιάζονται στην έκθεση του Βατικανού, ωραία εικόνα από πολύ μορφή με πάρα πολλές, πολλά πρόσωπα και πάρα πολλές μορφές και πάλι άλλο ένα τρίπτυχο μικρό και αυτή η εικόνα η όμορφη προελεύσεως ρωσικής. Χριστός Παντοκράτορας στην αίθουσα των Βυζαντινών εικόνων, άλλες εικόνες ρωσικής προελεύσεως με τα βυζαντινές και πάλι βλέπουμε αυτό το όμορφο και μεγάλο τέμπλεο του 17ου αιώνα το οποίο προέρχεται από τη Ζάκυνθο 1650, η Θεοτόκος η οποία είναι στο θρόνο και βαστάει το Χριστό, στην αριστερή πύλη ο άγγελος με την κολόνα της μαστιγώσεως και στο κέντρο βρίσκεται ο Χριστός φραγγυλωμένος με τον κάλαμο. Το επάνω μέρος του τέμπλεου είναι μπαρόκ, ξυλόγλυπτο και επιχρυσωμένο και στην δεξιά πθύρα είναι ο άγγελος με το σταυρό, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ωραιότατο τέμπλο του 17ου αιώνα, ξυλόγλυπτο και επιχρυσωμένο. Άλλες εικόνες στην ίδια αίθουσα, οι περισσότερες εικόνες είναι μεταβυζαντινές και είναι και πάρα πολύ πολυπρόσωπες, η κοίμηση του Αγίου Εφραίμ, άλλες πολυπρόσωπες εικόνες και μια πάρα πολύ σπουδαία κοίμηση της Θεοτόκου του Μανουήλ Ζαρφουνάρης 1550 περίπου 16ος αιώνας, καθώς βλέπουμε και ένα πάρα πολύ σπουδαίο τρίπτυχο το οποίο είναι η Δευτέρα Παρουσία και στα δεξιά που σκετάμε είναι εγώ η Άμπερος και στα αριστερά η Θεοτόκος με τους προφήτες, η ρίζα του Ιεσέ, ένα ωραίο. Το πιο καλό έργο της αίθουσας είναι του Γεωργίου Κλόντζα, αυτό το υπέροχο τρίπτυχο. Ο ζωγράφος μας 1530 στο Χάνδακα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, έως το 1608 στη Βενετία υπάρχουν έργα του στον Άγιο Γεώργιο και εδώ στην αίθουσα του Βατικανού, στην Πινακοθήκη, είναι αυτό το ωραιότατο τρίπτυχο. Είναι και άλλη μια εικόνα του Γεωργίου Κλόντζα, το οποίο βλέπουμε μπροστά μας. Έχει πάρα πολλή δουλειά επάνω, πάρα πολλά πρόσωπα και τα έχει φτιάξει. Συνήθως ο Γεώργιος Κλόντζας γράφησε μινιατούρα, πολλά πρόσωπα και είναι η Μέλωσσα Κρίση, ο Παράδεισος και άλλες μορφές της Εκκλησίας και της Ορθοδόξου πίστεως, τα οποία τα έχει ζωγραφίσει με πάρα πολύ μαϊστρία. Εδώ φαίνονται οι βίβλοι που θα ανοιχτούν, επάνω ο Δεσπότης Χριστός ο οποίος θα κρίνει και κάτω το Ευαγγέλιο που θα ανοιχτεί με τα ονόματα στο βιβλίο της ζωής, οι κολλασμένοι που θα πάνε στην κόλαση και άλλες μορφές και συνήθως είναι η Δευτέρα Κρίση Μέλουσα. Του άρεσε αυτό το θέμα και το έχει φτιάξει πολλές φορές ο Γεώργιος Κλόντζας. Και ξαναβλέπουμε πάλι αυτό το υπέροχο τρίπτυχο στην αίθουσα του Βατικανού, είναι η Μέλωσσα Κρίση του Γεωργίου Κλόντζα 1530 έως 1608. Άλλες εικόνες, οι περισσότερες εικόνες μέσα στην αίθουσα είναι μεταβυζαντινές. Ο Άγιος Γεώργιος του 1600 και οι Άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος
η Θεοτόκος, πάρα πολλές μορφές, και εδώ είναι τρεις πάρα πολύ όμορφες και καλές εικόνες, ίσως είναι ρωσικές, οι Άγιοι Πάντες. Σε αυτό την υπέροχη εικόνα είναι μηνολόγιο και είναι σχεδόν για όλο το χρόνο και δείχνει όλους τους μήνες και τους Αγίους σε κάθε μήνα, και γι' αυτό έχει πάρα πολύ δουλειά. Επάνω είναι στο επάνω μέρος όλο εικόνες της Θεοτόκου, και δίπλα είναι ο Άγιος Νικόλαος με το βίο του, ο οποίος είναι 17ος αιώνας, κριτική εικόνα του 1500 περίπου, και έχει και μερική επιχρήσωση εικόνα όπως φαίνεται. Και δίπλα στο πλαίσιο της εικόνος είναι ολόκληρος ο βίος του Αγίου Νικολάου, επάνω διάφορα θαύματα του Αγίου Νικολάου. 16ος αιώνας, πάρα πολύ όμορφη εικόνα που υπάρχει στην Πινακοθήκη του Βατικανού. Ο Άγιος Νικόλαος από τα μοίρα της Λυκείας, και στον Μπάρι υπάρχει και το σώμα του, και η Μεγάλη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στον Μπάρι της Ιταλίας, ο Άγιος Νικόλαος. Και αμέσως βλέπουμε δίπλα έναν μεγάλο σταυρό, ο οποίος είναι και αυτός μηνολόγιο ρωσικής προελεύσεως, 17ος αιώνας, και έχει πάρα πολλές μορφές για όλους τους μήνες του χρόνου, σε κάθε μήνα τους Αγίους. Είναι άξιο θαυμασμού πως ζωγραφίστηκε αυτό το μεγάλο έργο ρωσικής προελεύσεως, και σήμερα είναι στην Πινακοθήκη, στην αίθουσα με τις βυζαντινές και με τα βυζαντινές εικόνες στην Πινακοθήκη του Βατικανού. Και ίσως κατά τη γνώμη μου η παλαιότερη εικόνα είναι αυτή του 12ου, πρέπει να είναι γύρω στον 15ο αιώνα, γύρω στο 1450, και είναι διάφορες μορφές από τη ζωή του Χριστού, το 12ο, το οποίο παρτίζεται από την μεταμόρφωση, την Ανάσταση, τη γέννηση του Χριστού, τη Βαϊφόρο και διάφορες άλλες μορφές. Και πάλι βλέπουμε αυτόν τον έξοχο σταυρό, το μηνολόγιο της ρωσικής προελεύσεως, το οποίο είναι στην αίθουσα του Βατικανού και είναι πραγματικό θησάβρισμα. Και πάλι η όμορφη εικόνα του Αγίου Νικολάου 16ος αιώνας, με μερική επασίμωση της εικόνας, και δίπλα πάλι το άλλο μηνολόγιο εικόνα, και αυτό πάλι ρωσικής προελεύσεως, 17ος αιώνας, γύρω στο 1650, και φαίνονται οι μορφές πάρα πολύ λεπτομερές, οι μινιατούρες, οι μορφές των Αγίων που περιστάνουν τους μήνες του χρόνου, και είναι μηνολόγιο ρωσικής προελεύσεως όπως φαίνεται. Πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ δουλειά, και πως το φτιάξανε αυτό το έργο, και άλλες εικόνες στην ίδια αίθουσα, μια Ανάσταση, 17ος αιώνας. Οι περισσότερες εικόνες είναι βέβαια με τα βυζαντινές, καθώς και αυτή η επαργυρωμένη κοίμηση της Θεοτόκου, 17ος αιώνας, γύρω στο 1650 η εικόνα. Η εικόνα αυτή του Χριστού Παντοκράτορα, άλλο τρίπτυχο όμορφο, και άλλες εικόνες όπως παρουσιάζονται στην αίθουσα, και έχει πάνω και οι απολύξεις είναι ρωσικής τεχνοτροπίας, και αυτή η πολύμορφη εικόνα στην αίθουσα των βυζαντινών εικόνων στο Βατικανό. Στις εκκλησίες της Ρώμης υπάρχουν αρκετές βυζαντινές εικόνες, και μία που είναι αυτή, είναι κοντά στο Κολοσσέο της Ρώμης αυτή η εκκλησία, και έχει μια ωραία βυζαντινή εικόνα 16ου αιώνας, και εδώ είναι το Πάνθεον, και στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης του Πανθέου που έγινε εκκλησία είναι μια θαυματουργή εικόνα επάνω από την Αγία Τράπεζα, όπως φαίνεται είναι αυτή η εικόνα, και είναι και προστάτηδα της Ρώμης, και είναι στο Πάνθεον ένας χώρος που πάνε σχεδόν όλοι οι τουρίστες. Εδώ είναι η Σάντα Μαρία Ματζιόρε, ένα παρεκκλήσιο δεξιά της μέσα στον Μεγάλο Ναό, και στο κέντρο υπάρχει αυτή η μεγάλη και θεματουργή εικόνα, την οποία την τιμούν πάρα πολύ στη Ρώμη, και γίνεται και λιτανεύσεις και την πάνε και στο Βατικανό. Εικόνα του 10ου αιώνα, γύρω στο 950, και έχουν βάλει ένα μπαρόκ, όλο το παρεκκλήσιο είναι μπαρόκ, το 16ο αιώνα έχει γίνει το παρεκκλήσιο προς τιμή της εικόνας, καθώς το είχαν φτιάξει και οι Φερνέζε, εικόνα στη Σάντα Πρασέν,
αυτή, ψηφιδωτό, είναι 9ου αιώνα, είναι πάρα πολύ αρχαίο, το 850, καθώς και έχει και πολλά ψηφιδωτά η Σάντα Πρασέντε, και εδώ είναι σε άλλη εκκλησία της Ρώμης, Σάντα Μαρία Κοσμεντίνα, αυτό το ψηφιδωτό, 9ου αιώνα, το 850, και εδώ είναι σε άλλη εκκλησία, άλλη βυζαντινή εικόνα με, και με δυτικά στοιχεία επάνω, όπως φαίνεται. Αυτά είναι στα διάφορα αλτάρια μέσα στις εκκλησίες της Ρώμης, και κοντά στον Τίβερ είναι και άλλη μια εκκλησία στρογγυλή, ο Βάλ είναι του Πραμάντε, του αρχιτέκτονα του Πραμάντε, και εδώ είναι μέσα στην αρχαία αγορά της Ρώμης. Και αυτή είναι η οβάλη εκκλησία του Πραμάντε, και εδώ είναι άλλη μια εικόνα βυζαντινή, οι οποίες τις τιμούσαν οι καθολικοί και τις έχουν βάλει σε ωραιότατα μπαρόκ αλτάρια. Τα έχουν φτιάξει πάρα πολύ όμορφη, όλες οι εκκλησίες στη Ρώμη είναι πάρα πολύ όμορφες, και εδώ αριστερά είναι και η εικόνα της Παναγίας Βυζαντινή, και αυτή πάλι είναι η εικόνα η οποία είναι στη Σάντα Μαρία Κοσμεντίν στη Ρώμη.